να πάμε Σκιάθο, καθώς η Σκιάθος μας δείχνει το δρόμο της εξωστρέφειας και του καλού προγραμματισμού, καθώς ομορφιές του νησιού μέσα από φωτογραφίες και αφίσες αναμένεται να ταξιδέψουν και στο Λονδίνο και στο Παρίσι σε κεντρικές στάσεις του μετρό στις συγκεκριμένες ευρωπαϊκές πόλεις. Αν μπορούμε να δούμε, βλέπουμε χαρακτηριστικά. Αυτό σωστά. Αυτό είναι από το Παρίσι, το Lille de Σκιάθος, το νησί της Σκιάθος. Θα είναι για πρώτη φορά στο Παρίσι, ενώ για τρίτη συνεχόμενη χρονιά θα είναι στο μετρό του Λονδίνου. Αυτό ακριβώς που βλέπουμε. Πάμε στον Δήμαρχο, τον κύριο. Είναι ο κύριος Θοδωρής Τζούμας από το λιμάνι της Σκιάθος. Δήμαρχε, τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα στην όμορφη Κρήτη από την όμορφη Σκιάθο. Από την όμορφη Σκιάθο, βέβαια. Βλέπω λίγο φθινοπορεινό από πίσω το σκηνικό. Δεν λέει να μας αφήσει ο χειμώνας φέτος, πράγματι, και κάνει και λίγο ψύχρα. Αλλά αναμένεται μέχρι το Σαββατοκύριακο ότι θα βελτιωθεί έτσι ο καιρός και θα θυμίσει λίγο άνοιξη επιτέλους. Ωστόσο, βάζετε τους Γάλλους και τους Άγγλους στο κλίμα του καλοκαιριού. Έτσι ακριβώς. Να σας πω, όπως είπατε και εσείς, είναι η τρίτη χρονιά φέτος που κάνουμε αυτή τη μεγάλη καμπάνια στο μετρό του Λονδίνου. Φέτος ήμασταν σε 33 κεντρικούς σταθμούς της πρώτης γραμμής και για πρώτη φορά στο Παρίσι, σε 12 σταθμούς εκεί. Να σας πω ότι στο Παρίσι είναι για πρώτη φορά, γιατί για πρώτη φορά έχουμε και απευθεία σύνδεση με το Παρίσι, με πτήση της Τρανσάβια. Ήταν κάτι που το είχαμε προσπαθήσει από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε στην δημοτική αρχή και με τη βοήθεια του ΕΟΤ και της αεροπορικής εταιρείας και του Υπουργείου Τουρισμού έγινε πράξη το όνειρό μας. Να σας πω ότι την περασμένη Πέμπτη, μάλιστα, είχαμε μια μεγάλη εκδήλωση διοργανώσει στο κέντρο του Παρισιού, σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο δίπλα στην Όπερα, σε ένα κεντρικό σημείο δηλαδή στο Παρίσι, όπου είχαμε προσκαλέσει δημοσιογράφου, tour operator, την αεροπορική εταιρεία βέβαια. Ήταν παρούσα και η πρέσβη τη χώρα μα στη Γαλλία, η κυρία Μπαλτά, και άφησε τι καλύτερε εντυπώσει ο προορισμό μέσα από μια παρουσίαση που έκανε η προϊσταμένη του γραφείου του ΕΟΤ εκεί, η κυρία Βοζίκη, με την οποία έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία. Και η καμπάνια λοιπόν αυτή έχει ήδη αποδώσει καρπούς και έχει εντυπωσιάσει. Ξέρετε, δεν είναι μόνο ότι απευθύνεται στους κατοίκους του Λονδίνου αντίστοιχα ή του Παρισιού, αλλά και στους εκατοντάδες χιλιάδες που επισκέπτονται αυτές τις μεγάλες Μητροπόλεις από όλο τον κόσμο. Οπότε το εκτόπισμα που έχει στην ουσία αυτή η προβολή είναι πολλαπλασιαστική. Δήμαρχε, το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται σιγά σιγά, εμείς καταγράφουμε το ρεπορτάζ σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, ξεκίνησε δυνατά ο Απρίλης. Οι δικές σας προσδοκίες για φέτος το καλοκαίρι έχουν ταβάνι, και από αυτές τις επαφές που ήδη έχετε πραγματοποιήσει, ποιο είναι το κλίμα, τι σας λένε οι προκρατήσεις? Να σας πω, τα πράγματα πάνε εξαιρετικά καλά. Φαίνεται ότι φέτος το καλοκαίρι θα έχουμε πρόβλημα στο ότι δεν θα βρίσκουν κρεβάτια τα τουριστικά γραφεία. Αυτό έχει ήδη έτσι αποτυπωθεί. Επίσης, από την Fraport, που έχουμε μια συνεργασία η οποία, ξέρετε, χειρίζεται και το αεροδρόμιο, είναι ανάμεσα στα 14 το αεροδρόμιο της Σκιάθου. Πέρσι συνδεθήκαμε με 17 διαφορετικές χώρες. Από τη Fraport ξέρουμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Ενδεικτικό είναι ότι, από αεροπορικές εταιρείες, ενδεικτικό είναι ότι έχουμε κάποιες που για πρώτη φορά επιχειρούν πρόγραμμα στο νησί, όπως η Transavia που σας είπα πριν, η EasyJet, η Wizz Air. Και αυτό ακριβώς είναι ενδεικτικό, το ότι το νησί βρίσκεται ψηλά στις προτιμήσεις. Έχουμε φροντίσει κι εμείς, βέβαια, μέσα από καμπάνιες να κρατάμε τον προορισμό έτσι να έχει μια δυναμική παρουσία στο εξωτερικό. Δεν είναι μόνο η δράση μας στο μετρό. Να σας πω ότι από πέρυσι έχουμε ξεκινήσει μια μεγάλη καμπάνια μέσα από τουριστικά γραφεία και τουριστικούς πράκτορες να κάνουμε καμπάνιες διαφήμισης, όπως ήταν στην Αγγλία πέρυσι, στην Ιταλία και στο Ισραήλ και στη Ρουμανία. Φέτος με Αγγλία, Ιταλία, Ρουμανία και Γαλλία. Και αυτό όλο έχει αποτέλεσμα, από ό,τι φαίνεται. Εξάλλου, ξέρετε, είναι και ένας προορισμός της Σκιάθος που είναι τόσο μοναδικός από τη φύση του, όπως λέμε, και από τις ομορφιές του, που αν εμείς κάνουμε αυτό που πρέπει, που αυτό που πρέπει κάνουμε, τίποτα παραπάνω, το αποτέλεσμα είναι πολλαπλάσιο. Και θέλω να σας πω ότι, συνδέοντας και το προηγούμενο θέμα που είχατε για τα μονοπάτια, να σας πω ότι φέτος, για πρώτη φορά στη χώρα μας και στη Σκιάθο, 26 με 29 Σεπτεμβρίου θα διοργανωθεί το ετήσιο παγκόσμιο συνέδριο του μεγαλύτερου οργανισμού πεζοπόρων στον κόσμο, του World Trails Network, που έχει έδρα στη Γενέβη. Φέτος λοιπόν θα γίνει στη Σκιάθο και περιμένουμε περισσότερους από 300 πεζοπόρους από όλο τον κόσμο να είναι στο νησί εκείνο το διάστημα. Και βέβαια προσκαλούμε και τους φίλους από την Κρήτη να περπατήσουν τα δικά μας μονοπάτια, τα οποία τα έχουμε πρόσφατα οργανώσει μέσα από 15 διαφορετικές διαδρομές συνολικού μήκους 100 χιλιόμετρων.
Είναι όλες διαφορετικές, καμία δεν επαναλαμβάνεται. Και μία μάλιστα από αυτές, στο βιότυπο των κουκουναριών, είναι και για άτομα με μειωμένη έτσι, κινητικότητα, με αμαία. Και είναι νομίζω η μόνη διαδρομή που υπάρχει στην Ελλάδα. Αναφορικά με τον εσωτερικό τουρισμό, φαντάζομαι κριτική κάθε χρόνο, το γνωρίζω, έρχονται στο νησί, στηρίζουν το νησί της Κιάθου. Βέβαια, βέβαια. Υπάρχει έτσι και μια ιδιαίτερη σχέση να πω. Είναι πολλοί από αυτοί που έχουν κάνει την οικογένειά τους από τη Σκιάθο, μια τους από τη Σκιάθο στην Κρήτη. Και αυτό έτσι είναι ωραίο. Έχουμε ταξιδέψει πάρα πολλές φορές δηλαδή, για να πάμε σε γάμους ή στους φίλους μας από τη Σκιάθο που ζουν στην Κρήτη. Επίσης, έχουμε ένα μεγάλο κύμα από τη Θεσσαλονίκη σε ό,τι αφορά τον εσωτερικό τουρισμό, από την ακροπληκτική συνείδηση που είχαμε πέρσι, την απευθείας, για πρώτη φορά με τις ενέργειες του Υπουργού Ναυτιλίας, του κ. Πλακιωτάκη. Που επιδοτήθηκε η γραμμή και περιμένουμε να γίνει και φέτος αυτό ξανά, από ό,τι ξέρουμε. Μάλιστα. Και αυτό βοήθησε πάρα πολύ. Οι πρώτοι επισκέπτες έχουν φτάσει, καταφθάνουν έτσι ατομικά. Το μεγάλο κύμα πότε το περιμένετε, οι επίσημοι πρώτοι? Να σας πω, η επίσημη πρώτη φέτος γίνεται και με την επίσημη πρώτη από το Παρίσι, όπως σας είπα, από τη Γαλλία, 23 Απριλίου. Είναι η πρώτη πτήση, η πρώτη φορά από το Παρίσι, όπως σας είπα, είναι το Μέγα Σάββατο. Μέσα στο Μάιο έχουν ήδη ανακοινωθεί 158 πτήσεις. Πρώτη φορά έχουμε τόσες πολλές. Τώρα να σας πω ότι στο σύνολο του καλοκαιριού περιμένουμε περίπου 250 με 300 χιλιάδες επισκέπτες. Μάλιστα, μεγάλος αριθμός από το αεροδρόμιο της Σκιάθου. Μάλιστα, μεγάλος αριθμός. Δήμαρχε, τι να ευχηθούμε, καλή σεζόν. Υπομονή, δύναμη και με το καλό να τα ξαναπούμε πάλι. Να είστε καλά. Σας περιμένουμε και στη Σκιάθο. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.